Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά στο Δημήτρη και στη Δήμητρα. Μεγάλη γιορτή σημερινή. Γιορτάζει και η Θεσσαλονίκη μας. Έτσι, έχει βάλει τα καλά της. Έτσι. Και γιορτάζει την απελευθέρωσή της. Έτσι. Γιορτάζει ο Άγιος Δημήτριος, ο πολιούχος Θεσσαλονίκης, Δημήτριος ο Μυροβλήτης. Αλλιώς, μία με πολύ μεγάλη γιορτή. Τριπλή γιορτή για Θεσσαλονίκη. Σήμερα η πολιτική και η πολιτικιακή ηγεσία συγκεντρώθηκε στον Άγιο Δημήτριο, έγινε δοξολογία, συζητήσεις πολλές, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, όσοι ήταν εκεί. Ήταν μια μέρα χαράς για την Θεσσαλονίκη μας. Ο Άγιος Δημήτριος και εμείς ευχόμαστε στις Δήμητρες, Δημητρούλες, χρόνια πολλά, υγεία πάνω απ' όλα. Και ας ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη να δούμε τις δηλώσεις του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος βρέθηκε σήμερα το πρωί στον Άγιο Δημήτριο, στην Εκκλησία, μαζί με βουλευτές του κόμματος. Σήμερα η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη γιορτάζουν την απελευθέρωσή τους. Δυστυχώς το μήνυμα είναι επίκαιρο περισσότερο παρά ποτέ. Επίκαιρο γιατί η Μακεδονία δυστυχώς δεν απελευθερώθηκε με εγκλήματα που έκαναν τα δύο μεγάλα κόμματα παραχωρώντας το ιστορικό μας όνομα. Άρα ο αγώνας για την απελευθέρωση και του ονόματος συνεχίζεται. Η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε με, το μήνυμα είναι επίκαιρο και πάλι. Διότι η λογική 15.000 ανθρώπων στην Αθήνα, η αθηνοκεντρική λογική τους, οδηγεί στην περιθωριοποίηση τη μύθη του Θερμαϊκού. Εμείς επιμένουμε για μια Ελλάδα ανεξάρτητη από το υδροκέφαλο κράτους των Αθηνών σε επίπεδο γραφειοκρατίας. Για μια Ελλάδα που θα κοιτάξει την επαρχία κατάματα. Γιατί η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας πρέπει επιτέλους να γίνει κάποια στιγμή πράξη. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου του Βελόπουλου. Νομίζω ότι είναι γεμάτες νόημα. Αν τις παρακολουθήσουμε λέξη-λέξη, θα δείτε ότι αναφέρθηκε βεβαίως και στο θέμα των Σκοπιανών. Παραδώσαμε την Μακεδονία μας, το όνομα της Μακεδονίας μας, είπε. Και όλοι αυτοί οι Μακεδονομάχοι, Φαγγέλη, οι οποίοι έκαναν προεκλογικά την εμφάνισή τους με περικεφαλές και τα λοιπά, η Νέα Δημοκρατία και είμαστε εκεί. Θυμάμαι τον Κώστα τον Καραμαλή, τον νεότερο, τον Υπουργό Περιβάλλοντος σήμερα κτλ. Ο άνθρωπος πήγαινε εκεί μαζί με άλλους, μαζεύαν από την Αθήνα, Γεωργιάδες, Κακό. Όλοι ήταν Μακεδονομάχοι. Όχι, έλεγαν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Όχι. Τώρα τι λένε? Ναι. Τώρα λένε το κράτος έχει συνέχεια. Την τιμούμε. Δεν την κάναμε εμείς, λέει, τη Συμφωνία των Πρεσπών, την κάνανε οι άλλοι, δηλαδή οι Σιριζέοι, αλλά την τιμούμε γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Παιδιά, τι να κάνουμε, λέει. Πόσο θέλετε να μας τρελάνετε. Πώς θα θέλετε να μας τρελάνετε. Λοιπόν, πρέπει να πείτε στον ελληνικό λαό και σε εμάς. Πώς θα θέλετε να μας αφήσετε ήσυχος, να μην μας τρελάνετε. Ας τα δώσουμε. Να κάνουμε έναν έρανο, να σας δώσουμε ό,τι θέλετε. Έτσι κι αλλιώς το χέρι το έχετε βάλει στο μέλι και με τα δύο, και τα δύο χέρια ρουφάτε, τραβάτε μέλι, να γεμίζετε το σώμα σας, λούζεστε με το μέλι, φτιάχνεστε με το μέλι. Τι γίνεται με εσάς, δεν μπορώ να καταλάβω. Με στο μέλι είναι δηλαδή μέλι. Επαγγελματίες, σήμερα τους αποκάλεσα επαγγελματίες πολιτικούς απατεώνες στην ομιλία μου για, για δύο ενσωματώσεις τροπολογιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βαγγέλη, για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τίποτα, κάτι που τα μάρει. Εισβάλλαν όπου να είναι, όπου να είναι. Ενσωματώνουν. Αυτοί δεν λέγανε ότι οι τροπολογίες δεν πρέπει να μπαίνουν σε άσχετους νομοσχέδια. Ήταν τροπολογίες οι οποίες έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2019. Τις εφαρμόζουμε εδώ. Και είναι για την ενέργεια. Δηλαδή, αυτό που βλέπεις χρηματιστήριο ενέργειας. Ναι, οδηγίες αυτό που βλέπεις, πρέπει να είναι και ναι, οδηγίες. Σωστά, οδηγίες. Ναι. Αυτό που βλέπεις χρηματιστήριο ενέργειας, αυτό που λέει ρήτρα κτλ. Αυτά όλα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρώτησα. Και σαν ελληνική λύση που το είχαμε πει, ρε παιδιά, εφαρμόζουμε τώρα σαν χώρα τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις πριν την κρίση ή τι μετά την κρίση? Γιατί είναι δύο διαφορετικές ενώσεις πλέον. Βλέπουμε τον Σόλτς, ο οποίος λέει: κοιτάξτε να δείτε, μένα με ενδιαφέρουν οι Γερμανοί και η Γερμανία. Έτσι δεν είπε? Έτσι. Έχω 200 δισεκατομμύρια, θα τα διαθέσω στους Γερμανούς. Όταν η ελληνική λύση, ρε αχαήρευτη, της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε μέσα στη Βουλή ότι πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, α, τότε δεν είμαστε καλοί, είμαστε ακραίοι. Είμαστε ακραίοι. Λοιπόν, το ξαναλέμε και θα το λέμε μέχρι να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι η μοναδική λύση είναι η ελληνική λύση. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Τον ελληνικό λαό τον έχει τσακατέψει. Παράδειγμα,
η πολιτισμικότητα του Βαρουφάκη. Είδες που τι τον έκανε. Μα τώρα τι λες. Έχουν φύγει τρεις από το Μέρα 25. Έξι μείνανε. Έχουν μείνει έξι. Δύο ακόμα να χάσει. Αν χάσει δύο ακόμα, μόνος του θα μείνει. Μόνος του. Εγώ κεντρικό τον λένε, εγώ παθή τον λένε, ωραιοπαθή τον λένε. Άνθρωπο ο οποίος δεν μιλάει στον άλλο, δεν ξέρω γιατί φεύγουν μόνο γυναίκες από το κόμμα του. Η κυρία Αδάμου από Θεσσαλονίκη, η οποία ήδη δήλωσε πρώτη. Το Πασόκ. Πήγε στο Πασόκ αυτή, ναι. Ναι. Και αυτή τον κατηγόρησε για μύρια όσα. Έφυγε η κυρία Αλεξοπούλου. Η Αλεξοπούλου και έτσι, η Μπακαδήμα μετά. Βουλευτήν από την Αθήνα, η οποία τον κατηγόρησε και αυτή για τα ίδια πράγματα. Φεύγει η κυρία Μπακαδήμα, δεξί του χέρι μέχρι χθες. Βουλευτής Πειραιά. Ναι, η κυρία Μπακαδήμα, πρόσεξε, δεν είναι τυχαίο όνομα. Όχι, την είχε μαζί του όλα τα χρόνια. Από το 2015. Πού ήταν στο Υπουργείο, Οικονομικών. Την είχε μαζί του, δεξί του χέρι. Και ξαφνικά κατέβηκε από το καράβι. Από τη βαρκούλα, δηλαδή, καράβι, το εντάξει. Αυτή δεν άφησε όμως πάρα πολλές αιχμές σε σχέση με τις άλλες δύο. Ναι. Οι άλλες δύο του ρίξαν πολύ ξύλο. Ναι, ναι, ναι. Έφυγε και η αναπληρώτρια της κυρίας Αλεξοπούλου, να ξέρεις, η οποία ήταν να πάρει τη θέση της. Φεύγω, σου λέει, δεν κάνω, δεν κάθομαι καθόλου. Φεύγουν όλοι. Αν παρετούντανε από βουλευτής. Τι έγινε, μόνος θα μείνεις τελικά. Μόνος σου. Μόνος σου. Έτσι είναι, νομίζεις, ένα κόμμα. Αρχές και τέχνη διοικήσεως. Διάβασε λίγο. Διάβασε λίγο να δεις πώς πρέπει να διοικείς ένα κόμμα. Κόμμα είναι, πολιτικό κόμμα. Δεν είσαι μόνος σου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι μόνος του. Αυτά τα εγωκεντρικά και τα εγωπαθή, θα τα αφήσεις γιατί βλέπεις έχεις μείνει μόνος. Κοντεύεις. Άλλοι δύο να φύγουνε. Δεν έχει ούτε κοινοβουλευτική ομάδα, Βαγγέλη. Ούτε γραφεία, ούτε γραφεία, ούτε τίποτα. Τα παίρνουν όλα. Λοιπόν, εκτός και αν έχει κανονίσει, λέω με. Οπα, λέω. Για πες το. Λέω. Ναι. Θα το πω. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα σενάρια. Θα το πω. Εκτός αν έχει κανονίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να μπει στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Να τα. Λέω εγώ τώρα. Να τα. Θα τα δούμε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αφήγημα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το βλέπουμε είναι χαμηλά. Αργοπεθαίνει. Οπότε η μόνη η οποία είναι σταθερή δύναμη, η οποία είναι ανερχόμενη δύναμη και θα το δείτε μέσα στα επόμενα χρόνια, αυτό που σας λέω, θα είναι γεγονός. Σας το είχα πει από την αρχή. Ο μόνος χώρος που δεν έχει κυβερνήσει στην Ελλάδα είναι ο πατριωτικός χώρος. Έρχεται η σειρά του. Αλλάζει η Ευρώπη, γίνεται κράτος-έθνος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Θα έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή και οικονομική αλλαγή. Πάει πλέον το μοντέλο του σκληρού νεοφιλελεύθερου ο Γερμανού, ο οποίος κυβερνάει όλη την Ευρώπη. Η γερμανοκρατούμενη Ευρώπη τελειώνει. Άρα λοιπόν θα δείτε μια Ευρώπη η οποία θα κυβερνάνε σαν κράτη-έθνη πατριωτικές δυνάμεις. Το βλέπουμε στη Σουηδία, το βλέπουμε στην Ιταλία, το βλέπουμε την ανερχόμενη δύναμη στη Γαλλία, Βαγγέλη. Το βλέπουμε στην Ουγγαρία. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που είμαστε η μόνη πατριωτική δύναμη, η οποία 3,5 χρόνια στη Βουλή απέδειξε ότι υπάρχει και πολιτική σκέψη και πολιτικός λόγος και προπάντων απλά πράγματα, ναι, συνεννοούμαστε με τους πολίτες και έχουμε τη λογική. Τη λογική να μας καταλάβει ο κόσμος πώς μπορούμε να κυβερνήσουμε. Και με ενωμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Ενωμένη. Μοηθείς. Με τον Αρμέ. Κοιτάξτε να δείτε. Και το λέω για μία ακόμα φορά. Δώστε μας τη δύναμη να έχουμε περισσότερους βουλευτές. Θα δείτε τη διαφορά. Δώστε μας τη δύναμη, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μες στη Βουλή τώρα με 9 συν 1 τον πρόεδρο, 10 βουλευτές. Δεν γίνεται αυτό. Πράγμα το καταλαβαίνετε. Έχουμε περιορισμένες δυνατότητες. Όμως η διείσδυσή μας και μέσα στη Βουλή είναι απίστευτα δυνατή. Δώστε μας τη δύναμη μία τετραετία και θα καταλάβετε τότε πώς μπορεί να αλλάξει η πατρίδα μας. Πώς μπορεί να αλλάξει. Και πάμε τώρα να δείτε αυτά τα οποία λέγαμε, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε. Όταν καβαλήσεις το καλάμι. Σαν το Βαρουφάκι. Σαν το Βαρουφάκι και σαν όχι το Βαρουφάκι μόνο. Καβάλισε, αλλά είστε. Σαν τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Βαγγέλη. Αυτή η επιτελική άριστη εντός εισαγωγικών. Η λίστα των αρίστων. Δήθεν Αχρηστών. Άριστη. Αχρηστή. Δήθεν άριστη. Τι άριστη. Τι λοιπόν, νομίσανε ότι έχουν γίνει μικροί θεοί. Θεός είναι ένας. Η Παναγιά είναι και αν δεν σκύψεις το κεφάλι, δεν είσαι σοβαρός και δεν ζητάς τη βοήθειά της και καβαλάς το καλάμι και νομίζεις ότι ανέβηκες στον ουρανοξύστη, θα σπάσει το καλάμι, θα πέσεις κάτω και θα σπάσει το κεφάλι σου. Το έχω πει πολλές φορές. Το λέει ο Βελόπουλος συνέχεια.
Προσέξτε, δεν ακούτε το λαό. Δεν αφουκράζεστε το λαό, κύριε Μητσοτάκη, του λέει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Τίποτα αυτός, το χαβά του. Τρώει τη σφαλιάρα και μετά λέει τι είπε ο Βελόπουλος. Να το κάνω ρε παιδιά. Βέβαια, πώς θα το κάνεις τώρα. Πώς. Τροπολογίες, έρχονται νόμοι, νομοσχέδια. Χθες είχαμε πάλι νομοσχέδιο για το σοφρονιστικό, αλλαγή λέει εξυγχρονισμό σοφρονιστικού. Τα ισόβια είναι ισόβια για τους παιδεραστές, για τα ιδιαιχθή εγκλήματα. Ό,τι και να λέτε, εμείς αυτό θα λέμε. Η ελληνική λύση το έλεγε από την αρχή. Και δεν είμαστε ούτε ακραίοι Βαγγέλη, ούτε παλιάνθρωποι, ούτε μισάνθρωποι, ούτε τίποτα. Αγαπάμε τον άνθρωπο. Όμως, αγαπάμε περισσότερο το παιδάκι αυτό που βιάζεται από τον παιδοβιαστή. Και αφού αυτό δεν βλέπει ποτέ μετά χαρά και ήλιο στη ζωή του και ελπίδα, δεν πρέπει και ο παιδοβιαστής να δει. Είμαστε μαζί με τον παππού και τη γιαγιά που πάει ο ανώμαλος, ο παλιάνθρωπος, ο δολοφόνος, ο εγκληματίας, είτε είναι Έλληνας είτε είναι αλλοδαπός, και τη σιδερώνει στο πρόσωπο. Σίδερο στο πρόσωπο, σίδερο στο σώμα. Βασανιστήρια για να του δώσει ένα πενιντάρικο, Βαγγέλη. Αυτός που δολοφονεί, πάει ο άλλος με την κάμερά του, χαρά, πρωί-πρωί να πάρει τη γυναικούλα, πάει στο νοσοκομείο και τον δολοφονούνε. Θα ξανάρθει στη ζωή αυτός? Θα τον δουν τα παιδάκια του ποτέ? Όχι. Γιατί λοιπόν και αυτός που σκοτώνει να μένει έξω? Μέσα. Μέσα κερατά. Μέσα δολοφόνε. Να μην δεις ποτέ το φως του ήλιου. Γι' αυτό σας λέω. Υπάρχουν πολλά, θα τα πούμε. Και ερχόμαστε στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι πού θα φτάσει η πολιτική απατεωνιά? Πλέον είσαστε επαγγελματίες πολιτικοί απατεώνες. Αυτό που συνέβη τελευταία δεν είναι το πρώτο, ούτε το τελευταίο. Προχθές με τον Μπάτση. Τον Ανδρέα τον Μπάτση. Για να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε το κουβάρι, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Τέσσερις μέρες, σου δώσω και μια είδηση. Τέσσερις μέρες Σαββατοκύριακο μέσα το κουβεντιάζανε για να βγει Δευτέρα, Βαγγέλη. Ναι. Βεβαίως. Μάλιστα. Έψαχναν να βρούνε φόρμουλες. Πώς θα το βγάλουμε στα έξω αυτό? Ναι. Με ποιο τρόπο? Έναν άνθρωπο. Μα βγήκε. Ο οποίος ερχόταν στη Βουλή, στη Χάση και στη Βρέξη. Ορίστε, ο κύριος Πάτσης, δικηγόρος, νομική εταιρεία. Και ξαφνικά δεν είναι τωρινό, είναι παλιό. Offshore εταιρείες. Καταρχάς το 20 η Βουλή, εμείς δηλαδή, νομοθετήσαμε και ψηφίσαμε ότι απαγορεύεται να έχει βουλευτής, να είναι βουλευτής, μέλος ή να είναι πρόεδρος ή να είναι δική του offshore εταιρεία. Απαγορεύεται. Δύο χρόνια φυλακή. Έκπτωση. Έκπτωση της βουλευτικής του ιδιότητος. Κατάλαβα. Είχε offshore. Είχε εταιρείες στην Κύπρο. Είχε εταιρείες οι οποίες αγόρασαν, Βαγγέλη, δάνεια των ανθρώπων, καταναλωτικά και κάρτες. Θυμάσαι τις κάρτες και τα καταναλωτικά, Βαγγέλη μου. Όταν δίνανε τράπεζα, σε λέγανε διακοποδάνεια. Τα θυμάσαι. Όλα αυτά. Με κάρτα. Με τι επιτόκια? Πήγαινε διακοπές. Όχι, με τι επιτόκια, Βαγγέλη. Επιτόκια. 17. 18. 18. 20. 19. 20% εκμετάλλευση. Ληστεία, τι εκμετάλλευση. Κλοπή. Ληστεία. Παίρνανε τα δάνεια. Είναι η αλητεία, Βαγγέλη, των τραπεζών. Δανειζόντουσαν οι τράπεζες, Βαγγέλη μου, με 2%. Με 2. 3%. Και πουλάγανε 19. Και πουλάγανε 19. Ναι. 20. Λίστε. Καλά, γιατί ακόμα δεν το κάνουν. Ακόμα το κάνουν. Τώρα όμως δεν παίρνει ο κόσμος κάρτες. Δεν παίρνει, αλλά τώρα και τα επιτόκια πάλι εκεί είναι. Εκεί. Πιστωτικών καρτών. Ναι. Παίρνουν με 2%. Ποτέ κάρτες. Ποτέ. Μακριά. Καταναλωτικά δάνεια. 13%. Δανειζόντουσαν με 1% και 13%. 14%. Καταναλωτικό δάνειο. Έπαιρνε ο άλλος να στείλει το παιδάκι του στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στο πανεπιστήμιο. Έπαιρνε ένα δάνειο. Καταναλωτικό. Αυτός εσύ... Και αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό να σου πω. Μία εταιρεία. Μαζί με άλλους. Πήρε αυτά τα δάνεια των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν. Κάρτες δηλαδή και καταναλωτικά κυρίως. Και άλλα δάνεια οικείων και τα λοιπά, κατοικιών. Τα πήρε 63-64 εκατομμύρια ευρώ αξίας δάνεια. Να. Τα πήρε με 4.300. 4.300! 4.300 με εκατομμύρια. Δάνειο, Αντώνη, από την τράπεζα. Πώς από την Πειραιώς, να λέμε δηλαδή, τα ονόματα. Γιατί... Ο Βαγγέλης μου πουλάει ένα προϊόν και επειδή δεν έχω να το αγοράσω, μια τηλεόραση, ρε παιδί μου, του λέω, κύριε Βαγγέλη, μπορεί να μου δώσεις να αγοράσω μια τηλεόραση? Ναι, μου λέει, κύριε Αντώνη, μάλιστα. Δεν έχω λεφτά, ας σου δώσω και ένα δάνειο. Και τι εγγύηση θα βάλω? Βάλε την ίδια τηλεόραση. Ναι. Καταλαβαίνετε τι έκανε τώρα. Αυτό δεν έγινε, Βαγγέλη. Αλλά προκύπτει και άλλο ερώτημα, αρέσει, Αντώνη. Αυτά τα δάνεια, όπως είπες πολύ σωστά, είναι τα δάνεια που δεν μπορούσε να πληρώσει ο κόσμος. Δηλαδή,
Και οι οποίοι δεν είχαν περιουσιακά στοιχεία για να τους πάρουν κάτι. Μπράβο. Γιατί τα αγόρασε αυτά? Κάτι υπάρχει από πίσω. Πας εσύ να αγοράσεις 65 εκατομμύρια με 4. Με δάνειο από την ίδια την τράπεζα. Όχι, όχι. Για χρήματα που ξέρεις ότι δεν θα πάρεις ποτέ. Όχι, δεν ξέρω. Άκουσα ένα σωρό τέτοια ζήτημα. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Ένας άνθρωπος μπορεί να είχε ένα σπιτάκι. Μπορεί να είχε και ένα άλλο σπιτάκι στο χωριό. Όμως τα δάνεια αυτά δεν ήταν ενυπόθηκα. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε η κάρτα να πάει να πάρει το σπίτι του αλλού. Ακριβώς. Τράπεζα. Ναι. Τι κάνανε τώρα? Τα αγοράσανε τα φαντ. Τα κοράκια που λέμε. Τα κοράκια. Τι είναι τα φαντ? Τα οποία με τα γαμψά νύχια έχουν πέσει από τον ελληνικό λαό από πάνω. Άσε που είναι ίδιες οι τράπεζες. Φτιάξανε τις εταιρείες. Από πίσω οι ίδιες οι τράπεζες είναι. Έτσι. Θυγατρικές. Θυγατρικές των τραπεζών. Μα δεν είδες τώρα? Δάνειο έδωσε η ίδια η τράπεζα για να αγοραστεί το δάνειο. Για να αγοραστούν αυτά έδωσε δάνειο η τράπεζα, σου λέω. Με τι εγγυήσεις? Τα δάνεια. Άρα λοιπόν τι κάνανε? Στέλνανε επιστολές στον κόσμο, εξώδικα επιστολές, και λέγανε: το δάνειό σας έχει μεταβιβαστεί στην τάδε εταιρεία. Εταιρεία εξωχώρια, εταιρεία ξένη, τάχα μου, τις βάζανε και αγγλικά ονόματα, γράφανε και στα αγγλικά κτλ. Η οποία έχει έδρα την Κύπρο, η οποία έχει έδρα το Λονδίνο, έχει έδρα δεν ξέρω πού στο διάλογο έχει έδρα. Και απειλούσανε τον κόσμο, τηλέφωνα συνεχώς, θυμάσαι? Βέβαια. Τηλέφωνα συνεχώς. Και με το σκανταγγελίσανε τον κόσμο. Χρωστάτε. Θα πάτε φυλακή. Θα σας πάρουμε το σπίτι. Και έτσι με την απειλή λέγανε: το χρωστάς την κάρτα σου 5.000, δώσ' μας 3. Αυτοί είχαν δώσει 500 ευρώ για να την πάρουν. Δώσ' μας 3. Να λοιπόν πως έβγαινε το δάνειο και να τα λεφτά τα οποία έμεινα στην τσέπη. Από τα 63 και 64 εκατομμύρια, πάνω από 25 εκατομμύρια θα ήταν το κέρδος, 100%. Άρα λοιπόν, αυτό το πράγμα το έκανε ο Ανδρέας ο Πάτσης. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατέβηκε με το λαό, με την ψήφο του λαού, να βοηθήσει το λαό. Και την ίδια στιγμή τον ίδιο λαό του ρουφούσε το αίμα. Είναι δυνατόν. Ήμαρτον. Και δεν παραιτείται. Ξέρε η Νέα Δημοκρατία. Περίμενε. Έχουμε συνέχεια. Δεν παραιτείται. Όχι, δεν παραιτήθηκε. Παραμένει όμως, ξέρετε κάτι, η Βουλή θα συνέρθει άμεσα. Θα είναι έκπτωτος από τη βουλευτική του ιδιότητα. Τέτοια πράγματα δεν χωράνε, διότι μαυρίζουν όλους τους βουλευτές και δεν έχω καμία όρεξη να μαυριστώ για κανέναν Πάτση και κανέναν άλλον που είναι γύρω-γύρω από αυτούς, γιατί είναι κι άλλοι. Είναι κι άλλοι και θα βγουν κι άλλα στον αέρα λίγο αργότερα. Κάντε λίγο υπομονή να δείτε ότι θα βγουν κι άλλα. Δεν μπορεί. Λοιπόν, για να δούμε τι έλεγε το 20. Δεν είναι τωρινό το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία το ξέρει από το 20. Έγινε πάλι συζήτηση στη Βουλή, από ό,τι φαίνεται, που δεν πήραμε χαμπάρι, από την εταιρεία ορκωτών ελεκτών. Ελέγχθηκαν αυτά όλα. Ελέγχθηκε από την Επιτροπή που καταθέτουμε το πόθεν έσχες, την Επιτροπή των Πόθεν Έσχες. Εκεί υπάρχουν και δικαστικοί, υπάρχουν και ορκωτοί, υπάρχουν και βουλευτές. Τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα τότε? Τίποτα δεν έγινε. Και δεν με ενοχλήσανε, λέει, για πάνω να δούμε παρακαλώ. Υποκριθεί και από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος, όπου πάρα πολλοί προσπάθησαν να του περάσουν τέτοιου είδους δημοσιεύματα λασπολογώντας. Σε τηλέφωνο παράδειγμα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ή ο οποιοδήποτε για να σας κάνει παρατήρηση. Να τα πούμε λίγο αυτά. Να το δημοσίευμα, ο Πρωθυπουργός είπε έκτακτο το Υπουργικό Συμβούλιο το θέμα του Πάτση. Ακούστε, φαίνεται τα καρναβάλια σε κάποιες περιοχές ξεκινάνε πιο νωρίς και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι μονίμως καρναβαλιστές. Θα στα γραμμένα με όραμα, με σχέδιο, με όρεξη. Είμαι λοιπόν ένας άνθρωπος καθαρός. Έχω δημιουργήσει, που αν θέλετε, ακόμα και η επαγγελματική μου σταδιοδρομία μέχρι τώρα, είτε τη συζύγου μου, είναι ενοχλητική. Γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, όσο δεν φτάνει αλεπούντα, κάνει κρεμαστάρια. Όσκαρ ερμηνείας. Όσκαρ ερμηνείας. Το 2020 το είχε δώσει συνέντευξη στο West. Το είδα, το γράψα. Το ξέραν όλα. Σήμερα μιλώντας σε ραδιόφωνα, μιλώντας σε εκπομπές το πρωί, παντού. Εγώ λέει ότι έκανε ήταν νόμιμο. Ναι, τα ναι. Ξέρανε όλα στη Βουλή. Έτσι ακριβώς. Τα ξέρανε όλα η Νέα Δημοκρατία. Τα ήξερε όλα ο Πρωθυπουργός. Και γιατί δεν τον έδιωχνε τόσο καιρό? Έπρεπε να γίνει όλο αυτό το θέμα. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Από το Φεβρουάριο του 2020. Εδώ. Βουλευτής. Για φέρετε το κοντά σας παρακαλώ πάρα πολύ, παιδιά. Εδώ. Βουλευτής. Τι λέει εκεί πέρα, Ευαγγέλη? Με εισπρακτική, αλλά. Με εισπρακτική. Αν το μεγαλώσουν, να δούμε, μπράβο, κούμπαρος λέει του Πέτσα. Καλό αυτό.
Θα δούμε και εδώ πέρα τι γίνεται. Καλά, εντάξει. Δεν μπορούν οι. Για να μην είμαστε και άδικοι τώρα, επειδή είναι κουμπάρο ή αδερφοξάρο, κάποιο. Όχι, όχι, εντάξει, δεν υπάρχει. Η οικογενειακή ευθύνη είναι σωστό αυτό που λες. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, όμω σηματοδοτεί η εφημερίδα η. Δημοκρατία. Αλλά... Από το 20. Από το 20. Και ξαφνικά τώρα του ήρθε. Γι' αυτό λέει ο Πέτσας, αφού τα ξέραν όλα, ρε παιδιά. Γιατί τώρα. Γιατί τώρα. Δουλίτσες. Δεν είναι μόνο αυτό. Είχε κάνει και μια εταιρεία. Έπαιρνε δουλειές 27 συμβάσεις ναι. με τα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ. 822.000 ευρώ σε δύο χρόνια πήρε. Ναι, ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμυριάκι. Ένα εκατομμυριάκι σε 2-3 χρονάκια. Νομικές συμβουλές, δηλαδή έδινε στα ΕΛΤΑ. Για ευρωπαϊκά θέματα. Έτσι. Άκου. 27 συμβάσεις. Δηλαδή πώς τις έκανε, άμα δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας και ήταν άλλου κόμματος ή αν ήμουν εγώ την ελληνική λύση, θα μπορούσα να κάνω τέτοια πράγματα. Όχι βέβαια, τα ΕΛΤΑ, ο Αντωνόπουλος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ παραιτήθηκε. Κωνσταντόπουλος. Ο Κωνσταντόπουλος, συγγνώμη. Κωνσταντόπουλος. Μαθαίνω τώρα. Τα έχω εδώ μπροστά όλα γι' αυτό. Μαθαίνω τώρα, Βαγγελή, ότι μπορεί να παραιτηθεί και διοικητής νοσοκομείου Γρεβενών. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, με κάτι ναι. συμβάσεις πάλι. Έχει πάρει και από το νοσοκομείο, το οποίο υποτίθεται πρόσκειται τώρα, είναι στην περιοχή του, έτσι. Στην περιοχή του. Και ό,τι έκανε πρέπει να το κάνει το κερδός. Αυτό γίνεται, παιδί. Να του ρουφήξει το αίμα εκεί. Είναι φοβερό δηλαδή. Ο κόσμος πεθαίνει. Ο κόσμος πεθαίνει. Αντί να προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του, έτσι πήγε να βγάλει και από την πόλη του, από την πόλη που τον ψήφισε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μήπως πάρει στο λαιμό του και τον Πιερακάκη, αν και ο Πιερακάκη είναι το χαϊδεμένο παιδί της κυβέρνησης. Έτσι μπορεί να την γλιτώσει. Εδώ έχει πολύ βάθος το παιδί. Με συγχωρείς, και ο Πιερακάκης. Πολύ βάθος. Και ο Πιερακάκης. Πριν λίγο καιρό, ένας βουλευτής από τη Μαγνησία της Νέας Δημοκρατίας πήγε να κάνει το ίδιο πράγμα. Και εγκρίθηκε, αλλά ευτυχώς δεν είχε πάρει το χρήμα. Το προλάβαμε μέχρι στο τσακ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, μέσα σε εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Business. Αυτή η δουλειά. Business. Μπήκατε στην πολιτική για να κάνετε business. Έτσι. Έτσι κυβερνάτε τον κόσμο. Η λίστα των αρίστων. Ναι, Ευαγγέλη. Λιποθυμάει ο Έλληνας. Καμάρι. Ο Φουκαράς. Το έλεγε ο Μητσοτάκης. Σήμερα, η λίστα των αρίστων λέει. Σήμερα το άπο το θυμίζετε. Αχ, καλά. Είχαμε ένα νομοσχέδιο, ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ελληνικής λύσης του κόμματός μας. Για το ενεργειακό, ένα ενσωμάτωση αυτό που σου είπα της οδηγίας, τάδε οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου του 19 είναι, της Ευρώπης, έτσι, για ως προς την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ακούτε. Αφού λοιπόν φωνάξαμε όλοι και βέβαια πρωτίστως η ελληνική λύση που το έλεγε για την κακοδιαχείριση, για τη δολοφονία του ελληνικού λαού που έκλεισε τους λιγνίτες, για την εντολή της Γερμανίας που πήραμε λεφτά για τα φουρφουράκια και τα φωτοβολταϊκά και κλείσαμε τους λιγνίτες, τα λιγνητορυχεία μας, με αποτέλεσμα στο μείγμα του ηλεκτρικού ρεύματος να βάζουμε μόνο και περισσότερο φυσικό αέριο. Πάθαμε αυτή τη ζημιά που πάθαμε. Αφού είπε ο κ. Κρέκας, κάλεσε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους, να του πάμε, λέει, τους λογαριασμούς. Ποιους λογαριασμούς, του λέω, ρε. Είσαι ψυχοπαθής. Δεν πιστεύεις, δηλαδή, ότι ο λογαριασμός του ρεύματος, δηλαδή, λέει ότι οι λογαριασμοί είναι οι ίδιοι. Τι ίδιοι. Αυτοί μας τρελαίνουνε. Το κατάλαβες, Βαγγέλη. Δεν έχουν αλλάξει, λέει, οι λογαριασμοί καθόλου. Ρε, τι καθόλου. Εδώ ο κόσμος υποθυμάει, δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του. Όχι, λέει, δεν έχω. Επιδοτούνται όλοι. Τι επιδοτούνται, ρε. Που πληρώνει ένα σπίτι. Μια οικογένεια 60-70 ευρώ και τώρα πληρώνει 180-200 το μήνα. Τι λέτε τώρα, τι επιδοτούνται, τι κουταμάρες είναι αυτές. Όπως έχουν μια χαρακτηριστική ευκολία να κάνουν το άσπρο μαύρο. Ναι, ρε. Και να θολώνουν τα νερά. Βαγγέλη, απίθανο. Και σηκώνει και ο Παπαθανάσης. Επιστήμη έχει γίνει. Άκου. Παπαθανάσης. Αναπληρωτής υπουργός. Ανάπτυξης. Ανάπτυξης και επενδύσεων. Αναπληρωτής υπουργός ο Γεωργιάδη. Βγάζουμε, λέει, στο πω παιδιά όπως το είπε. Βγάζουμε καινούργια, ακούτε έκφραση. Παρατηρητήριο τιμών προϊόντων. Ναι. Παρατηρητήριο τιμών προϊόντων. Να έχει ένα καλαθάκι το οποίο θα λέει: θα πάρεις αυτό το ριζάκι, θα πάρεις αυτό το κρεατάκι, δεν θα πάρεις μοσχαράκι, θα πάρεις το χοιρινό με τα πολλά λίπη για να το φάει η γιαγιά και ο παππούς να πεθάνει πιο γρήγορα. Θα πάρεις αυτό που θέλω εγώ, το οποίο θα ανεβαίνει μεν η τιμή του, αλλά θα ανεβαίνει λιγότερο από τις άλλες. Δηλαδή, παραδέχεται το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι υπάρχει εσχροκέρδεια στα σούπερ μάρκετ. Ότι έχουν κλέψει, κάθε μέρα κλέβουν τον ελληνικό λαό, το ληστεύουν με τις τιμές, γιατί κάθε μέρα ανεβαίνουν τιμές. Θα υπάρχουν, λέει, και 5 προϊόντα. Λες και τώρα δεν υπάρχουν προσφορές. Δεν βλέπουμε προσφορές, Βαγγέλη, στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Δηλαδή,
Όχι. Δεν μπορεί να πάρει το ρύζι γλασέ. Ναι, σούπα, όχι. Πάρει το Καρολίνα. Δεν μπορεί να πάρει το 10 για να, το νούμερο, μακαρόνι, λες. Μακαρόνια για να κάνει το πασίτσιο. Δεν πρέπει να φας πασίτσιο. Θα φας μακαρόνια το νούμερο 6, σου λέω εγώ. Συγκεκριμένη μάρκα. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και κρέας, κρέας όχι μοσχάρι. Όχι μοσχάρι. Μην ξαναπείς αυτή τη λέξη. Όχι. Σε παρακαλώ. Και έρχεται και ο Παπαδημητρίου προχθές και λέει το αμίμητο, παιδιά. Για να δούμε τον Μπάμπη του Παπαδημητρίου. Μπάμπης. Το τάχωσα σήμερα. Σήμερα έγινε χαμός. Όποιος είδε την ομιλία μου στη Βουλή. Έγινε χαμός. Έλα εδώ. Έλα εδώ, Μπάμπη Παπαδημητρίου. Για να σε δούμε και σένα. Τι είπε. Πάμε. Ο Μητσοτάκης είναι, με συγχωρείτε, κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος σοσιαλιστής που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Ο Μητσοτάκης είναι, με συγχωρείτε, κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος σοσιαλιστής που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Εδώ είναι να πεθαίνεις, να πέσεις κάτω, να κάνεις τούμπες, να σηκωθώ όρθιος εδώ πέρα, κάνω τον ουρακοτάγκο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γελάει ο Βαγγελής. Το επόμενο στάδιο, ξέρεις ποιο είναι, το σοσιαλισμό, ο κομμουνισμός. Θα πει σε λίγο. Ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος κομμουνιστής που πέρασε από τη χώρα. Αυτό θα πει. Ο Μπάμπης δεν παίζεται. Εντάξει. Ένα σκληρό νεοφιλελεύθερο πολιτικό, ο οποίο έχει τσακίσει τον ελληνικό λαό. Και ρε, εδώ του λέμε να μειώσει το ΦΠΑ, να το κάνει στα, τουλάχιστον στα προϊόντα πρώτη ανάγκη, να τρώει ο κόσμο. Όχι. Ξέρουν ότι οι 5 ολιγάρχες των σούπερ μάρκετ κλέβουν, ληστεύουν τον κόσμο. Είδα, Βαγγέλη, τιμέ συνέκρινα σούπερ μάρκετ, μεγάλου σούπερ μάρκετ που πηγαίνω εγώ, και με τιμέ λαϊκή αγορά. Ξέρει τι διαφορέ έχουν. Όχι, τεράστια. 20-30% πάνω. Τεράστια. Ληστεία. Το ξέρει η κυβέρνηση. Κάνω, λέει, κάνουμε ελέγχους. Τι ελέγχους κάνετε? Έτσι λένε. Που βγάζουν δισεκατομμύρια. Τι ελέγχους κάνετε? Τι ελέγχους κάνετε? 13-14 ευρώ η φέτα, ρε. Το τυράκι φέτα. Τι θα φάει ρε, το παιδί? Πώς θα δυναμώσει τα κοκαλάκια του παιδιού? Γάλα δεν μπορεί να πιει. Φέτα δεν μπορεί να φάει. Τυρί δεν μπορεί να πάρει γιατί είναι πανάκριβο. Κρέας δεν μπορεί να φάει μοσχαράκι. Πρέπει να φάει μόνο το ξύγκι, το χοιρινό. Τι είναι αυτά, ρε. Δεν μπορεί να φάει το ένα. Δεν μπορεί να φάει φρέσκα λαχανικά. Όχι. Θα φάει κατεψυγμένα λαχανικά. Τι λέτε, ρε, εσείς? Τι λέτε? Πού μας πήγατε? Πού μας πήγατε, ρε, είστε καλά? Και θα κάτσει η ελληνική λύση, ο Βελόπουλος με τους 9 βουλευτές του, τους 10 δηλαδή, να σας κάνει το χατήρι. Ρε, θα σας τσακίσουμε. Το καταλάβατε? Και σε εκλογές θα πάθετε ζημιά. Θα ξεπεράσουμε το 10%. Και τότε να δείτε τι θα γίνει. Δεν είστε καλά εσείς. Έχετε βαλθεί να τρελάνε τον κόσμο, το καταστρέψατε. Εδώ η ενέργεια έχει φτάσει, το ηλεκτρικό κλείνει όλος ο κόσμος, δεν ανάβει θερμοσύμφωνα, δεν κάνει τίποτα. Για να μην κάψει λίγο μια κιλοβατόρα παραπάνω, από 0,07, 0,09 η κιλοβατόρα έχει φτάσει 0,25, 0,30. Είστε καλά? Όχι, λέει, το ίδιο είναι. Επιδοτούμε. Τι επιδοτίζε? Τι επιδοτίζε, ψεύτες να μου? Τι πολιτική απατεώνες, επαγγελμάτες? Για πόσο? Και για πόσο που θα μπορούν να επιδοτούν? Λοιπόν, πάμε. Είπαμε, κυρίες και κύριοι, θα πούμε και 2-3 πραγματάκια ακόμα. Δεν γίνεται. Δεν έχει αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μείνει μόνοι μας να παλεύουμε με τα θηρία. 10 βουλευτές απέναντι σε 157-156 τώρα. Ο Τσίπρας κοιμούνται όρθιοι. Τους τα είπα και σήμερα. Κοιμάστε, κοιμάστε όρθιοι. Το παίζετε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Ίδιοι μαζί κάνατε την ενέργεια. Μαζί φτιάξατε, κλείσατε τους λιγνίτες. Μαζί φέρατε το χρηματιστήριο ενέργειας. Μαζί φέρατε τη ρήτρα προσαρμογής. Όλα μαζί. Ψηφίζετε τα πάντα. Και εσείς και το Πασόκ. Δεν έχουν μείνει μόνοι. Μόνοι ολομόναχοι να φωνάζουμε, να χτυπιόμαστε. Παράνομη μετανάστευση. Στον Εύρο από εκεί να φτιάξεις. Τι να πρωτοκάνουμε? Τι να πρωτοκάνουμε? Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και έχω να σας πω να δείτε πόσο διείζηση έχει η εκπομπή αυτή όταν κάνει σωστά τη δουλειά της, όπως την κάνουμε. Διότι όταν εμείς φωνάζουμε για κάτι έχουμε απόλυτο δίκιο. Και βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μας ακούνε και προθυμοποιούνται γρήγορα να κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε. Εδώ είμαστε, εκρήξεις μέρος δεύτερο. Έχουμε και τα θέματα, μας ήταν όλα τα άλλα. Έχουμε και τα θέματα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Κλειστές επιτροπές, 8 ώρες χθες, κυρίες και κύριοι. Δεν πρόκειται να μάθετε τίποτα περίεργο από εμάς. Από μένα τουλάχιστον ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σέβομαι την εμπιστευτικότητα μιας επιτροπής και το απόρριτο αυτής. Όμως,
Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το σύριαλ. Δεν μαθαίνεις, τους το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Η ελληνική λύση θέλει τα πάντα στο φως. Δεν πρόκειται να βγει τίποτα, τους το είχαμε πει, Βαγγέλη, από την πρώτη στιγμή. Όχι μία εξεταστική, 10 εξεταστικές και να γίνουν. 40 εξεταστικές. Όταν μιλάμε για υπηρεσία πληροφοριών, δεν μαθαίνεις τίποτα. Τελεία και παύλα. Όποιος και να είναι στο τιμόνι της. Το είναι γεγονός. Ασχέτως τι λέμε. Προχθές, χθες, 8 ώρες, κλειστή μέσα εκεί. Να προσπαθούμε πάλι τα ίδια πράγματα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ορισμένοι ότι όταν λέει ο άλλος πίσω από το απόρριτο κρύβομαι, γιατί παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη. Να πάει ο Ανδρουλάκης, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Να πάει να ζητήσει το λόγο. Εγώ έτσι θα έκανα. Άμα με παρακολουθούσαν και το μάθαινα, θα πήγαινα εκεί, θα πήγαινα στο Μάξι μου και θα έλεγα: άντε εδώ, γιατί παρακολουθείτε τον αρχηγό του τρίτου κόμματος, έτσι δεν είναι? Έτσι έπρεπε να κάνει, αλλά γιατί δεν το κάνει, Αντώνη. Δεν το κάνει. Γιατί κάτι είπε χθες η εισαγγελέα, η κυρία Βλάχου, η εισαγγελέα ΣΕΙΠ, που έκανε εντύπωση και ξεσήκωσε το ΣΥΡΙΖΑ και τη λέγανε και τι δεν τη είπανε. Και τι δεν τη είπανε. Τι δεν τη είπανε. Μόνο πραξικοπηματία δεν την είπαν τη γυναίκα. Τι δεν τη είπανε. Είναι απίστευτο αυτό που άκουγα χθες. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Αυτή είναι η εισαγγελέα, η κυρία Βλάχου. Η εισαγγελέα ΣΕΙΠ, η τελευταία υπογράφουσα για την παρακολούθηση. Τι είπε? Της κάνανε μια ερώτηση, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε, επειδή τα έχετε μάθει αυτά και τα κυκλοφορούν, να τα αποσαφηνίσουμε λίγο. Μια ερώτηση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε και τον πρόεδρο, λέει η κυρία Βλάχου. Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για την προστασία της πατρίδας. Αυτή ήταν η θέση της κυρίας Βλάχου. Την οποία νομίζω ότι την εστερνίζεται όλος ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν είμαι ούτε δικηγόρος της Βλάχου, τίποτα. Έχει κάνει και αυτή τα δικά της. Έχει κάνει, έχει κάνει. Ναι, αλλά, εδώ μετά. Δεν μπορείς να την. Όχι, σε αυτό όχι. Ρωτάει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Δανακόπουλος. Ρωτάνε. Δηλαδή, άμα ήταν η πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα την παρακολουθούσατε? Απαντάει η κυρία Βλάχου. Προσέξτε. Αυτό η όλη συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο γιατί παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Ρωτάει λοιπόν αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και απαντάει η κυρία Βλάχου. Θα παρακολουθούσα, έδινα εντολή να παρακολουθηθεί ο οποιοσδήποτε, ακόμα και ο πρόεδρος Δημοκρατίας, εάν πρόκειτο, να πουλήσει την πατρίδα. Να κάνει κάποια... κάποιο κακό στην πατρίδα, να κάποια προδοσία στην πατρίδα, να πουλήσει την πατρίδα της κτλ. Τι ήταν να το πει? Μόνο που δεν τη φάγανε. Πάλι καλά που έφυγε αλόβητη από μέσα, έτσι όπως ήταν. Τρελάθηκε. Και ρωτώ. Αυτό, αν ήταν στη θέση της Προέδρου ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί θα τον παρακολουθούσε? Γιατί? Γιατί, Βαγγέλη? Αν ήταν στη θέση Προέδρου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ήταν στη θέση του Προέδρου. Και απάντησε ότι ακόμα και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ρωτάμε. Θα τον παρακολουθούσε γιατί θα πίστευε ότι παραπολύ στην πατρίδα. Ουσιαστικά. Δεν θα πίστευε, θα είχε πληροφορίες. Έχει πληροφορίες. Αυτό είπε, αλλά. Αυτό είπε. Ναι. Και βέβαια η κυρία Λιαγκούλη, η γραμματέας του Πασόκ, όχι, η οποία είναι πανέξυπνη, τη είπε. Δηλαδή, λέτε ότι παρακολουθούσατε τον Νίκο Ανδρουλάκη για θέμα προδοσίας πατρίδος. Αυτό της είπε. Και τίποτα άλλο μέχρι εδώ. Αυτά που βγήκαν προς τα έξω, σας τα ανέλησα. Μόνοι τους τα βγάλανε. Όχι, έχουν υποθεί. Για να καταλάβεις. Αυτοί έκανε κιόλας. Ναι, εγώ τα άκουσα τι είπανε. Ναι, ναι, καλά προφανώς. Μέσα 8 ώρες γινόταν χαμός. Αφού είσαι μέσα. Σου είπα τι λένε. Ναι. Άρα λοιπόν, αν ήθελε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα έπρεπε μόνος του να πάει. Και βεβαίως, μερίδιο ευθύνης τεράστιο, έχει και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, όπως τον κατηγόρησα ευθέως, διότι ενώ ξέρανε στο Μαξίμου για ποιο πράγμα, ο ίδιος δεν ξέρω, μου είπε ότι μου έδωσε το λόγο του, έδωσε το λόγο του ότι δεν γνώριζε τέτοιο τίποτα, αλλά κάποιοι ξέρανε στο Μαξίμου για ποιο λόγο παρακολουθεί το, δεν το λένε για να καλύψουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο μεν κύριος Ανδρουλάκης ξέρει γιατί τον παρακολουθούσαν. Δεν πήγε να δει. Το δε Μαξίμου και η ΕΕΠ και η ΑΔΑΕ ξέρει γιατί τον παρακολουθούσαν, αλλά δεν το λέει. Άρα λοιπόν
Και οι ΟΜΕΝ και ο ΔΕ συμφέρον έχουν, τα κουκουλώσανε, γιατί μετά τις εκλογές θα είναι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ μαζί. Άρα... Είναι απλά τα πράγματα. Και ό,τι και να λένε, με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Παγερά αδιάφορο. Και ρωτήστε όλους τι λένε για την ελληνική λύση, που την εκπροσωπώ μέσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τι λένε για μας. Ό,τι τους έχουμε πει έχουν βγει. Διότι αφού τα συζητάω με τον Πρόεδρο, αφού έχουμε τις θέσεις μας σταθερές, αφού τους λέμε ορισμένα πράγματα, έρχονται μετά στα λόγια μας. Λοιπόν, ας αφήσουν τις κλάψες, δεν υπάρχει κλάψα για μένα, και ο ΜΕΝ κ. Ανδρουλάκης είναι ήρεμος και ήσυχος, και ο ΔΕ κ. Μητσοτάκης είναι ήσυχος και ήρεμος, και οι δυο κάνουν ό,τι τσακώνονται μετά τις εκλογές, θα δείτε ότι θα πάνε μαζί. Εδώ νομίζω, νομίζω ότι απάντησες και με τον τρόπο σου για ποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης δεν πάει να ενημερωθεί. Εγώ δεν απαντάω για με τίποτα. Εγώ είπα τι έγινε μέσα. Ναι, όχι. Όπως κυρία Εισαγγελέα, ναι, είπα αυτά. Και εγώ δεν είπα τίποτα. Αλλά και εσύ όπως εξήγησες την όλη διαδικασία, ναι. Γιατί... Αφού αυτό έγινε. Ναι. Από ό,τι έγινε. Ό,τι έγινε. Λοιπόν, επειδή βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει το ένα, βγαίνει ο άλλος και λέει το άλλο, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Και επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε. Και επί ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τώρα διάφορα τώρα και παρακολουθήσεις. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ανατολική Αττική, διότι εδώ έχουμε και θέματα. Σας έχουμε πει, όταν κάνεις σωστά τη δουλειά σου και το ρεπορτάζ σου, τότε αμέσως, αν οι άνθρωποι είναι σοβαροί, ανταποκρίνονται, έχουν βάλει κάποιο πρόγραμμα, κάποιο πλάνο, και αυτό συνέβη με το νεράκι στην περιοχή του Μαραθώνα. Γραμματικό, Σέση, και νομίζω ότι εδώ θα μιλήσουμε με τον... Δεν τον έχουμε σε Skype, δεν τον έχουμε τηλεφωνικά. Με τον Γιώργο τον Κότζο, τον δημοσιογράφο, τον εκδότη της Attica Today και του site, αλλά και με τον δήμαρχο Μαραθώνα, τον αγαπητό μου τον δήμαρχο. Για πάμε να δούμε τι λέει ο Γκότζος καταρχάς, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σε έχουμε, Γιώργο Γκότζο, με Skype. Σήμερα τι έπαθες? Σήμερα έπαθε, καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα Αντώνη, σήμερα έπαθε το λάπτοπ που λένε η τεχνολογία. Και ξέρεις, εγώ δεν είμαι της τεχνολογίας, το έχω πει. Δυστυχώς προσπαθήσαμε από ένα κινητό να βγούμε, δεν μπορούμε να τα καταφέραμε. Είσαι ο παραδοσιακός δημοσιογράφος με το στυλό και το μπλοκάκι. Ναι, με το στυλό, δεν μπορώ. Εγώ υπαγορεύω και γράφω. Σ' ακούει ο Στέργιος ο Τσίκας δίπλα, ο δήμαρχος Μαραθώνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, δήμαρχε, καλησπέρα. Να κάνω μια εισαγωγή μόνο, Αντώνη, να πω ότι πραγματικά μετά την εκπομπή στο Γραμματικό, που η οποία έγινε στις 12 του μήνα, στις 18 του μήνα στη Διάβγεια, στις 20 μάλλον, αλλά στις 18 του μήνα στην Οικονομική Επιτροπή, ο δήμαρχος του Μαραθώνα, ο κύριος Τσίρκας, του οποίου τα ανακλαστικά μπορώ να πω ότι ήταν όχι γρήγορα και έκανε ταχύστατα, αλλά πραγματικά αμέσως πήραν μια πρόσκληση στην Οικονομική, ανέθεσε με τον 32 γάμα. Για να δούμε, να δούμε και στο Διάβγεια που λέει ο Γιώργος ο Γκότζος. Είναι μια απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Την απόφαση, να τη δούμε παρακαλώ πάρα πολύ, που την έχουμε. Εδώ είναι η Διάβγεια, εδώ είναι και το ποσόν, εδώ είναι όλα αυτά. Έτσι. Με 510.000 ευρώ, έτσι. Είναι και τα 530.000 που έλεγες, θα δούμε 540 πόσα ήταν, ναι, υπήρξε 500, μια έκπτωση, ναι, του 15%. Ο νόμος δίνει στον κάστατο δήμαρχο ή στην περιφερειάρχη ή οποιονδήποτε άλλον να κάνει με τον βαθμό του κατεπήγοντος, με το 32 γάμα, ένα άνθρωπο που υπάρχει, με διαπραγμάτευση, φωνάζει 5-6 εταιρείες και όποιος δώσει την καλύτερη στιγμή παίρνει τη δουλειά. Για να πάμε σε διαγωνισμό, ο οποίος θέλει 2 μήνες και αν υπάρξουν ενστάσεις, θα πάμε 5-6 μήνες, ένα χρόνο. Πραγματικά ο δήμαρχος το πήρε στην πλάτη του, μπορώ να πω αυτό. Και πλέον μπήκε το νερό στα βλάκι που λέμε, ο Βαρνάβας, το Γραμματικό και η όλη περιοχή, το ΣΕΣΥ και όλα αυτά εκεί πέρα, πλέον θα συνδεθούν με νερό της ΕΙΔΑΠ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Να δούμε και λίγο τα εσωτερικά δίκτυα που είναι από αμίαντο και πλαστικές σωλήνες. Ωραία, περίμενε Γιώργο να μας τα πει λίγο ο Στέργιος ο Τσίκας, ο δήμαρχος. Κύριε Τσίρκα, αγαπητέ δήμαρχε, πράγματι υπήρχε ένα πρόβλημα, το ήξερες βέβαια, και προφανώς το είχες δρομολογήσει, με το νερό στο Γραμματικό και στην περιοχή αυτή, Βαρνάβα, Σέση κτλ. Σέση, όχι, Βαρνάβα, Σέση, ναι. Ευχαριστώ πρώτα για την πρόσκληση που μου δίνετε και εμένα την ευκαιρία να μιλήσω στην εκπομπή σας.
κύριε Μιλουνάκη και κύριε Φανίδη και φίλε Γιώργο Γκότζο. Όντως το γραμματικό, μια κοινότητα ιστορική με πάνω από 2.000 κατοίκους μονίμους, αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες πλησιάζουμε και περνάμε και τις 3.004. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα που μιλάμε ιδρωδοτείται από γεωτρήσεις. Ένα θέμα που το ξεκινήσαμε, μας απασχολούσε αυτά τα τρία χρόνια που είμαστε στη διοίκηση του Δήμου. Καταφέραμε όμως και το δρομολογήσαμε και, όπως είπε και ο Γιώργος, σε λίγο διάστημα θα εγκατασταθεί ο εργολάβος ώστε μέχρι το καλοκαίρι να μπορούν να υδροδοτείται και το γραμματικό με το απευθείας από την ΕΙΔΑΠ και όχι μέσω γεωτρήσεων. Πράγματι υπάρχουν και δίχτυα παλαιωμένα από αμοιάδες, όχι μόνο στο γραμματικό αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα. Περίμενε, Δήμαρχε, ένα-ένα. Αυτό το οποίο έγινε πραγματικά σε τιμά διότι έπρεπε να γίνει. Το γραμματικό, ο Βαρνάβας και ιδίως η παραλία του Βαρνάβα και το ΣΕΣΥ έχουν πάρα πολύ κόσμο και κυρίως το καλοκαίρι. Πολλοί κόσμος. Λοιπόν, και δεν είχε νερό, Βαγγέλη. Ναι. Δεν είχε νερό από την ΕΙΔΑΠ. Αντώνη, συγγνώμη, το πήγε και με το βαθμό του κατεπήγοντος ο Δήμαρχος. Έτσι είναι, ναι. Προτιμήτω αυτό. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση, Δήμαρχε, ήταν καταρχάς, έχεις μια εξαιρετική κυρία, νέο κορίτσι, την πρόεδρο της του τοπικού συμβουλίου. Ναι. Κοινότητας. Η οποία είναι πάρα πολύ έξυπνη, μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι... Με την κυρία Βραμίδου, παρότι και προέρχεται και από άλλη παράταξη, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Αφού ξέρεις πολύ καλά ότι αυτά. Παλεύει και αυτή και για την κοινότητα με όλες τις δυνάμεις και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε πάρα πολλά θέματα που απασχολούν το γραμματικό και το ΣΕΣΥ. Γι' αυτό, Δήμαρχε, να σου πω κάτι. Έχουμε πάρει την απόφαση και ο πρόεδρος από την πρώτη στιγμή είχε πει, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ότι η ελληνική λύση δεν θα στηρίξει κανέναν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί είναι πολύ απλό. Ότι είναι τοπικά τα θέματα, έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Άρα λοιπόν πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, οι άνθρωποι να εκτιμούν τον κάθε έναν υποψήφιο, αν είναι καλός ο Δήμαρχος να τον ξαναψηφίσουν, αν δεν είναι καλός να μην τον ξαναψηφίσουν. Άρα λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ότι πρέπει να έχουμε πάρα πολύ καλή γνώση της περιοχής και εγώ σου δίνω συγχαρητήρια διότι πραγματικά άμεσα, μέσα σε χρόνο ρεκόρ, τώρα θα ξεκινήσει και το έργο, θα συνδεθεί από το αντλιοστάσιο το γραμματικό, το ΣΕΣΥ και ο Βαρνάβας με νερό. Κατευθείαν από το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Θα παλέψουμε λοιπόν. Αντώνη, συγγνώμη λίγο να, και φίλε Στέργιο, γιατί να μην κρυβόμαστε, είσαι και φίλος. Ο δήμαρχος του Μαραθώνα είναι και φίλος μου. Δεν το κρύβω. Άνθρωπος δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, να δούμε και λίγο τα εσωτερικά δίκτυα, τους αμοιωτοσωλήνες και τους σωλήνες στους πλαστικούς, οι οποίοι όταν σπάνε, γιατί είναι 40 χρόνια, είναι από την εποχή του 1982 αυτό το δίκτυο, μπαίνουν μέσα μέχρι και υποθρολήματα. Να το δούμε λίγο, κύριε. Να δούμε λίγο αυτό, αυτό επειδή έχουμε γεωτρήσεις, είμαστε σε 15ήμερο, κάνουμε συνεχείς ελέγχους στην ποιότητα του νερού. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δήμαρχε, άκουσε με τις γεωτρήσεις. Επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι η στάθμη του αλμυρού νερού έχει ανέβει. Έχει λιγοστέψει το νερό με τις γεωτρήσεις. Άρα πρέπει, είναι άμεση ανάγκη να αλλάξουν αυτές τις σωληνώσεις από αμίαντο, να γίνουν κανονικές, να μπορέσει ο κόσμος να έχει καλό νερό, πόσιμο νερό, να κάνει μπάνιο και να μην λιγδιάζουν τα μαλλιά του και να αισθάνεται στο κορμί του ότι έχει κάνει πραγματικά μπάνιο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι λύνεται εκεί πέρα στην περιοχή. Θα πιέσουμε όλοι. Και εγώ και θα εσείς και όλοι να πιέσουμε να δοθούν χρήματα. Κύριε Μιλουνάκη, έχετε δείξει την αγάπη σας για το Δήμο μου και με τις πολλές επισκέψεις που έχετε κάνει. Και σας ευχαριστώ και σας τιμά βέβαια και αυτό. Θα είμαι πάντα δίπλα, δίπλα. Η ελληνική λύση το έχω πει. Ότι όσο υπάρχει ελληνική λύση δεν θα αφήσει την περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και κυρίως τους Δήμους που έχουν ανάγκη, δεν θα τους αφήσει μόνους. Δίπλα στους κατοίκους, δίπλα στους δημάρχους, δίπλα σε ό,τι έχει ανάγκη, θα είμαστε δίπλα. Και εγώ λέω μπράβο, να συνεχίσετε με αυτό το ρυθμό. Ό,τι υπάρχει πρόβλημα, θα μας το λέτε αμέσως και εμείς θα είμαστε στη διάθεσή σας. Να είστε σίγουροι. Αντώνη, μια και λες για προβλήματα, να πω στο φίλο τον Στέργιο ότι πραγματικά για μένα θα ξανά είναι δήμαρχος μέχρι το 1928. Εκτός αν δεν καταφέρει να λύσει ένα αγκάθι. Και θα το πω γιατί λέμε τα καλά, αλλά λέμε και τα κακά. Φίλε Στέργιο, το λέω και δημόσια, το έχω γράψει και πολλές φορές. Θα πρέπει να λύσεις και να λήξεις τις αμαρτίες της πρώην δημοτικής επιχείρησης, του μουσείου, του μαραθωνίου δρόμου.
Και ξέρεις, είναι πάρα πολλές αυτές οι αμαρτίες. Βγάλετε στη φόρα, γιατί δεν σου καταλογίζεται τίποτα για σένα, είναι από παλιούς. Όλα στη φόρα, γιατί ακόμα και τα εισιτήρια να δούμε πού πηγαίνουν. Όλα αυτά, Γιώργο μου, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχουν αναλάβει οι ελεκτές δημόσιας διοίκησης να τα φέρουν. Περιμένουμε τα πορίσματα και τα αποτελέσματά τους. Ωραία. Τίποτα δεν κρύβουμε, όλα τα έχουμε δρομολογήσει όπως πολύ καλά. Ξέρω ότι είσαι μεθοδικός δήμαρχος, ξέρω ότι παλεύεις για τον τόπο σου. Και πραγματικά, εγώ σου δίνω συγχαρητήρια, αλλά αυτό είναι το μοναδικό σαν κάτι. Γιατί ωραία. Έχουμε προβλήματα, Γιώργο. Που δεν έχεις κανένα αγκάθι εσύ. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα τα λύσουμε σιγά σιγά. Εμείς θα είμαστε δίπλα στην περιφέρεια, δίπλα πάνω από τον πολίτη. Και το έχουμε ξαναπεί, δεν χαριζόμαστε κανέναν και λέμε μπράβο όταν αντιδρούν άμεσα και όμορφα, όπως αντέδρασε ο Δήμαρχος και αντιδρά, γιατί το έχει στο πρόγραμμά του. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μπείτε. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε Μαραθώνα. Ευχαριστώ. Γιώργο, έχουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί έχουμε και το Λαύριο πολλά θέματα εκεί και όχι μόνο και σε άλλα σημεία, αλλά κυρίως εκεί πέρα με κάτι κοπές ξύλων εκεί στο Λαύριο. Αντώνη, άκου να δεις Λαύριο. Τώρα κάτι άλλο. Εκεί στο Λαύριο υπάρχει μια περιοχή η οποία είναι καμάριζα, το Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι ψηλά στο Λαύριο. Εκεί λοιπόν, μπορεί να δείξει και τις φωτογραφίες που σου έχουν έρθει, υπάρχουν τόνοι ξύλα που πραγματικά γίνεται μια παράνομη υλοτομία. Κόβονται από τα καμένα, το δασαρχείο μετά από καταγγελίες δημοτών και κατοίκων, τις οποίες έχω και στα χέρια μου αυτές αν θέλεις, και μπορούμε να βγάλουμε κάποια στιγμή και κάποιους άλλους κατοίκους να μιλήσουν, ή μπορούμε να σου κάνουμε και μια ζωντανή σύνδεση. Αυτό θα το κάνουμε, θα βγάλουμε ένα βίντεο στις επόμενες εκπομπές και θα δείξουμε ακριβώς τι συμβαίνει, να μιλήσουμε και με το δασάρχη εκεί, στην περιοχή. Ωραία, θα το κάνουμε στην μεθεπόμενη εκπομπή αυτό. Μπράβο Γιώργο και σε ευχαριστώ γιατί βοηθάς πάρα πολύ και εσύ και με την εφημερίδα και με το site, το Art of the Day. Εντάξει, προσπαθώ Αντώνη και να ξέρεις ένα πράγμα ότι σε αγαπάω και σε εκτιμώ και εσένα γιατί είσαι ένας ανθρώπος, όπως είπε και ο Δήμαρχος του Μαραθώνα, ο κύριος Τσίρκας, ότι είσαι δίπλα στους πολίτες, όχι στους δήμαρχους. Θα τρέχουμε πολίτες, συνέχεια Γιώργο, θα τρέχουμε Αττικής. Συνέχεια. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε επίσης είναι τι συμβαίνει με αυτοκίνητα των Δήμων όταν εξέρχονται, ξέρω τι λέω, δεν το έχω ετοιμάσει. Να σου το πω. Περίμενε. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα τώρα. Θέλω να δω την κλίση και τα λοιπά. Μου έχει στείλει ορισμένες... Υπάρχει μια κλίση. Μια κλίση για ένα αυτοκίνητο Δήμου. Δήμου της Ανατολικής Αττικής. Να μην το πούμε τώρα, στο κάνουμε στο επόμενο. Το οποίο ήταν στη Λαμία, βρέθηκε στη Λαμία. Το οποίο συνελήφθη από κάμερα σε επαρχιακή οδό της Λαμίας. Έτσι. Με υπερβολική ταχύτητα. Έτσι. Να δούμε πώς πήγε. Τι έκανε το αυτό. Να το δούμε, λέτε Γιώργο. Κάποιοι ότι πήγαινε στην Κοζάνη και φέρνει αγριογούρουνα. Ωραία. Να δούμε πώς πήγε εκεί, για ποιο λόγο πήγε εκεί, πώς έτρεχε εκεί πέρα, ποιος ήταν ο οδηγός του, γιατί πρέπει και ο Δήμαρχος να ενημερωθεί. Ερετός ήταν ο οδηγός του. Ωραία, εντάξει, ναι. Τι σχέση είχε με το Δήμο ο οδηγός του, λέω. Να δούμε. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά για να μην προτρέχουμε, Γιώργο, ένα-ένα. Έχουμε πολλά θέματα. Εντάξει. Την άλλη εβδομάδα. Είναι σίγουρο ότι θα βγάλουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα για τα δάνεια. Έλατε, παιδιά, εδώ, για τα δάνεια τα οποία είχαν πάρει οι πόντιοι αδερφοί μας όταν τους καλούσαν, Ευαγγέλη, να έρθουν στην Ελλάδα. Τους είχαν δώσει, Γιώργο, δάνεια και τους λέγανε, είχαν έρθει από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τους λέγανε, ελάτε πίσω, έτσι, αγαπητοί μου Έλληνες, στην πατρίδα και εμείς θα σας δώσουμε σπίτι και δουλειά. Ούτε σπίτι τους δώσανε Ευαγγέλη, ούτε δουλειά. Πήρανε λοιπόν οι πόντιοι εκεί όταν ήρθανε, εδώ που μένουν στις Αχαρνές, στο Μενίδη, στην Καλυθέα, στο Μοσχάτο, σε σένα εκεί πέρα στην νότιο κομμάτι Αργυρούπολη κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήραν κάτι δάνεια με εγγύηση του. Κυρίως Καλυθέα. Καλυθέα κυρίως και Μενίδη. Και Μενίδη γεμάτο. Ναι, και πήραν λοιπόν κάτι δάνεια. Έχουμε τη δικηγόρο η οποία ασχολείται, θα έχουμε τον Παντελή τον Ελευθεριάδη, ο οποίος ασχολείται και αυτός με αυτά τα θέματα, γιατί τους κάνανε, τους κοροϊδέψανε και τώρα τους στέλνουν εξώδικα και τους στέλνουν και διαταγές πληρωμής. Να τους πάρουν τα σπίτια. Τους λέγανε μπέστε, τους είχαν δώσει 60.000, έχουν γίνει τώρα δεν ξέρω πόσα, δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα αποπληρώσουν και προσπαθούν να σώσουν το σπιτάκι. Λες, Αντώνη, πίσω από αυτή την υπόθεση θα σκάσει κανένα καινούριο σκάνδαλο, πάτσι. Δεν ξέρω τι θα σκάσει. Εγώ, ό,τι και να σκάσει, θα το σκάσω, Γιώργο. Δεν υπάρχει περίπτωση να την κλειτώσουμε. Η Νέα Δημοκρατία από άλλα έλεγε και καλά, άλλα κάνει. Αυτά. Τα λέγαμε. Θα τα πει στον κόσμο που πάει και του ίδιου. Του ίδιου να πούμε. Ένα, τι μου τα λες.
Λοιπόν, Γιώργο Γκότζο, σε ευχαριστώ πολύ. Και ένα τελευταίο να σου πω, ναι, ότι πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή, μια απευθεία σύνδεση. Αν δεν το κάνουμε την πεθυπόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνουμε το Λαύριο, στο Μενίδη Αντώνη, να δούμε λίγο την εγκληματικότητα. Και εκεί που το Δήμαρχο τον έχουν αφήσει έρμεο, τον χωρίς αστυνόμευση, χωρίς αστυνομικά. Χωρίς θα το δούμε και αυτό. Επανδρομένα. Ωραία. Θα το δούμε και αυτό, Γιώργο. Το λέω σε εσένα γιατί σου έχω εμπιστοσύνη, είδες. Μέσα σε 6 μέρες λύθηκε το πρόβλημα στο γραμματικό. Θα το δούμε και αυτό. Όλα θα τα λύσουμε. Δεν είναι ότι αλλιώς. Θα τα λύσουμε εκεί. Θα πάμε επί τόπου και θα τους αλλάζουμε τα φώτα. Δεν υπάρχει. Το ίδιο θα κάνουμε και με τον Βαγγέλη στις περιοχές όπως είναι η Δυτική Αθήνα, η οποία και αυτή ξεχασμένη, όπως είναι το νότιο κομμάτι, η νότια, το οποίο είναι ξεχασμένο και αυτό, όπως είναι ο Πειραιάς, όπως είναι το κέντρο της Αθήνας. Όλα. Ένα-ένα τα βάζουμε στη θέση τους. Δεν θέλουμε αλλιώς. Έχουμε χρόνο ακόμα, τα βάλουμε. Γιώργο, Αντώνη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, Γιώργο. Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά για την 28 Οκτωβρίου. Έχουμε άλλο χρόνο, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Πάμε να δούμε, Βαγγέλη, τώρα. Στον χώρο της υγείας θα πάμε τώρα. Γιατί η κατάσταση, όπως ξέρουμε, εκεί είναι τραγική. Αντώνη, εσύ τα ζεις γιατί κάνεις και ερωτήσεις πάνω σε τέτοια. Δημόσια υγεία. Έτσι, δημόσια υγεία. Είναι τραγική η κατάσταση. Όμως φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις. Πάμε να δούμε κάποιες αυτές. Να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Μεϊμάρη. Γεια σας, κύριε Μεϊμάρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές σας από Θεσσαλονίκη και χρόνια πολλά σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα και με η Μάρη. Τι όμορφη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι όπως το λέτε, στη χώρα του να γελάς και να κλαις. Για πέστε μας λοιπόν για το F-Club, την υγεία με αξιοπρέπεια για όλους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι η κάρτα χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς ιατρικό ιστορικό, χωρίς προϋποθέσεις. Ανεξαρτήτως, δεν βάζουμε όρους εμείς αν έχει κάνει κάποιος εμβόλιο ή δεν έχει. Δικαίωμα σε υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων. Δεν είναι δικαίωμα όλων, λοιπόν. Και δίνουμε στον κόσμο το δικαίωμα να έχει την κάρτα υγείας του F-Club, ανεξαρτήτως από όλες τις προϋποθέσεις που είπα, με κάλυψη πανελλαδική, πανελλαδική το εννοούμε, εκτός από τον IS Stratio που πάμε και κάνουμε εμείς εξετάσεις με τα μακεδονικά φουσκωτά, δωρεάν στους κατοίκους, δίνουμε κάλυψη σε όλη την Ελλάδα. Σε επίγοντα περιστατικά, εντελώς δωρεάν στις καλύτερες κλινικές της εκάστοτε πόλης, εξετάσεις διαγνωστικές στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα, χωρίς παραπεμπτικά, έχω δεν έχω ΕΟΠΗ ταμείο. Ιατροί όλων των διποτήτων, μιλάμε τώρα για ένα φάσμα ιατρών, 2.800 ιατροί σε όλη την επικράτεια, συμβεβλημένοι με το F-Club. Ένα απλό θα σας πω, όταν η Θεσσαλονίκη έχει έναν ενδοκρινολόγο ΕΟΠΗ, η κάρτα υγείας του F-Club είναι με τρεις συμβεβλημένους. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Εμείς δίνουμε λύση πάνω απ' όλα με ταχύτητα, αξιοπρέπεια και σε θέματα ακόμα επεμβάσεων, έκπτωση 50% από το ποσό που εκπίπτει να πληρώσουμε από την τσέπη μας. Γιατί εκείνη την ώρα, αν πάω κάπου σε δημόσιο νοσοκομείο, θα μου πούν για μια επέμβαση μετά από 3 χρόνια, 4. Μπορεί να μην την κάνω και ποτέ. Όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται. Εγώ θέλω να το πάμε εορταστικά και να πω ότι όλοι όσοι οι τηλεθεατές καλέσουν, ενώ η κάρτα υγείας του F-Club είναι 100 ευρώ για 12 μήνες κάλυψη ατομική, θα δώσουμε στον κόσμο το δικαίωμα στο 2313, 253, 333 να έχουν τις κάρτες υγείας του F-Club 4 άτομα στην οικογένεια, που αντί για 400 ευρώ που θα πληρώναν, 150 ευρώ για 4 άτομα πλήρη κάλυψη για 12 μήνες, στο 2313 253 333 ανοίγουμε γραμμές από τώρα για 10 λεπτά. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, σε εσάς και τα καλύτερα στον κάθε Έλληνα και στην οικογένειά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι είναι μια καλή προσφορά αυτή, έτσι για τον καθένα και την κάθε μία. Πρέπει όλοι να κοιτάξουμε την κατάσταση που βρίσκεται η υγεία στη χώρα μας. Να έχουμε, και το πιο σημαντικό προπάντων είναι καλές ότι θα έχουμε και δωρεάν 500 ευρώ εξετάσεις. Είναι μεγάλο πολύ σημαντικό. Να έχουμε καλή υγεία. Ωραία, 500 ευρώ το χρόνο, έτσι. Το χρόνο. Έτσι. Ως κελεύκανση δοντιών μελέτε εντελώς δωρεάν. Καθαρισμό δοντιών, πλήρη αιματολογικό έλεγχο, τεστ PAP, μαστογραφία για τις γυναίκες. Όλα αυτά είναι εντελώς δωρεάν στα καλύτερα ιδρύματα. Μάλιστα. Κύριε Μημάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να συνεχίσετε εκεί το έργο σας. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλό. Χρόνια πολλά. Δηλαδή, ευχόμαστε χρόνια πολλά. Και για την σημερινή ημέρα, στους διορτάζοντες, στους εορτάζουσες, αλλά και για την 28 Οκτωβρίου. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός την άλλη Τετάρτη. Να είστε όλοι καλά. Καλό. Έτσι. Βράδυ.